κατά την επίσκεψή μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο ΑΧΕΠΑ, τόσο στη συνάντηση με την Διοικητή και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, όσο και με το Σωματείο των Εργαζομένων και τους εργαζόμενους στο ΑΧΕΠΑ, εντοπίσαμε τις τεράστιες ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό, τόσο και σε γιατρούς σε πολλές ειδικότητες, όσο και σε νοσηλευτές και σε υπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό, γεγονός που θα δυσκολέψει και θα χειροτερέψει το επόμενο διάστημα και με τις συνταξιοδοτήσεις αρκετών γιατρών νοσηλευτών στο τέλος του χρόνου, αλλά και από το γεγονός ότι εξακολουθούν ακόμα να υπάρχουν δεκάδες εργαζόμενοι, γιατροί υγειονομικοί, ανεμβολίαστοι, με αναστολή εργασίας που δεν έχουν επιστρέψει στις δουλειές τους, γεγονός απαράδεκτο. Και θα πρέπει αυτό αμέσως να λυθεί εδώ και τώρα. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, τόσο στις εργασιακές σχέσεις, όσο και στην καθυστέρηση της αποζημίωσης των επιδομάτων, μια σειρά ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, οι συνεχείς συμβάσεις εργασίας που υπάρχουν, αλλά και το πρόβλημα, το τεράστιο πρόβλημα με τους 4.000 υγειονομικούς από το πρόγραμμα, οι οποίοι εδώ και τώρα πρέπει να ενταχθούν στους αορίστου χρόνου εργαζόμενους, γιατί βρίσκονται σε ομοιρία εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ ουσιαστικά επιτελούν σπουδαίο έργο, ακόμα και εκπαίδευση συναδέλφων τους επικουρικών, όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα τα χρόνια της πανδημίας. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Συνεχίζεται, κατά την άποψή μας, η συνολική απαξίωση της δημόσιας υγείας από την κυβέρνηση, όπως και διαχρονικά και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει. Το μεγάλο παραμύθι που προσπαθούν να πουλήσουν εδώ και χρόνια για την αρμονική δήθεν συνύπαρξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα έχει καταρρεύσει αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας. Ο ιδιωτικός τομέας ουσιαστικά δίνει τεράστια κέρδη στους μεγαλοειδιώτες επιχειρηματίες, ενώ την ίδια ώρα φυτοζωή με ελάχιστη χρηματοδότηση το δημόσιο σύστημα και εδώ στο ΑΧΕΠΑ τα νοσοκομεία της χώρας. Για να μην μιλήσω τώρα για άλλες πλευρές, όπως είναι η παντελής έλλειψη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με απαραίτητο προσωπικό και υποδομές, έτσι ώστε να αποσυμφορηθούν και τα νοσοκομεία. Οι ίδιοι υγειονομικοί μέσα σε αυτές τις βάρβαρες μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας, με απληρωσιά, με εντατικοποίηση, δίνουν μια μεγάλη μάχη. Πραγματικά είναι ηρωική η προσπάθειά τους και χωρίς αυτούς, γιατρούς, νοσηλευτές, υπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό, δεν θα μπορούσε ο λαός μας και εδώ στη Θεσσαλονίκη να ξεπεράσει τα προβλήματα με την πανδημία, να γιατρευτεί, να θεραπευτεί, παρότι εκκρεμούν λόγω αυτών των ελλείψεων που σας είπα και της απαξίωσης πάρα πολλά χειρουργεία, πάρα πολλές δραστηριότητες που έπρεπε να γίνουν αυτά τα χρόνια και έχουν καθυστερήσει και μάλιστα με σοβαρά νοσήματα συνανθρώπων μας εδώ στην πόλη, όπως είναι οι καρκινοπάθειες ή άλλες πλευρές χειρουργία που επήγουν να γίνουν και έχουν καθυστερήσει και άλλα ανάλογα.